Τώρα πάμε τώρα στην Κατερίνα Στανίση, η οποία βγαίνει γυναίκα και έχει απόλυτο δίκιο. Λέει λοιπόν ότι όταν μίλησε για την κακοποίησή της, δεν βγήκε καμία, λέει, να την υποστηρίξει. Και το λέει με παράπονο. Και έχει απόλυτο δίκιο. Πάμε να δούμε αυτή την κατάθεση ψυχής της Κατερίνας Στανίση, της μεγάλης αυτής σπουδαίας τραγουδίστριας, που λέει η γυναίκα, λέει, καμία δεν βγήκε να υποστηρίξει. Καμία δεν βγήκε να με στηρίξει, να με υποστηρίξει. Πάμε να ακούσουμε. Ήσουν από τις πρώτες γυναίκες που είχαν μιλήσει ειλικρινά για κακές στιγμές, κακό μεταχείρισης. Εγώ όμως τότε, που συντώναμε, δεν βγήκε καμία γυναίκα να με στηρίξει. Ενώ δεν ήμουν μόνο εγώ. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Καμία. Να πει ναι, κι εγώ. Να βγαίνουν τέτοια πράγματα προς τα έξω, να ξέρουμε τι συμβαίνει, γιατί. Εγώ τότε δεν το σκέφτηκα, γιατί να το πω. Το είχα μέσα μου και θέλω να το πω. Δεν το έκανα για διαφήμιση, να δείτε τι καλό παιδί είμαι. Εγώ δεν κλαίγω, με τα πέρασα και δεν ζητώ ευθύνες από κανέναν. Ναι. Αυτό που γίνεται τώρα που ακούμε τόσα πολλά από το χώρο του αθλητισμού, του θέατρου, αλλά από το χώρο του τραγουδίου δεν ακούμε τίποτα, πώς το εξηγείς? Στα μπουζούκια είναι εκκλησία. Δεν είμαι Θεός, δεν δικάζω, αλλά όταν ακούω και για παιδιά, λένομαι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Τηλεόραση βλέπω και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Μάλιστα. Να τη στείλω με την αγάπη μας η Κατερίνα Στανίση και έχει απόλυτο δίκιο.